Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε για το φινάλε της εκπομπής. Προτείνω στην Εύη να έρθει στο στούντιο με όρεξη όπως πάντα να μας παρουσιάσει. Προτείνω να κλείσουμε με διεθνή εναλλακτικά θεματάκια. Ωραία. Και να πάμε τώρα σε ένα καλεσμένο που τον σεβόμαστε και τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Είναι ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σωστά. Σωστά. Ωστόσο, μήπως να παρουσιάσουμε το ντούντλ, το οποίο έχει πολύ ωραία σημασία σήμερα, να μας το σχολιάσει ο κύριος Χαρμανδάρης. Ακριβώς. Μα γι' αυτό το λόγο μπήκες. Για πάμε. Λοιπόν, αφιερωμένο στο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, το σημερινό ντούντλ της Google, μία φωτογραφία η οποία τραβήχτηκε και μας δείχνει το σύμπαν πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Εκεί αφιερώνεται σήμερα το ντούντλ της Google. Και νομίζω ότι αξίζει να δούμε και την επόμενη φωτογραφία. Είναι από τον επίσημο λογαριασμό της NASA στο Twitter, που μας δείχνει ουσιαστικά αυτό ακριβώς που σας είπα, πώς ήταν το σύμπαν 13 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Οι πρώτες εικόνες από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, και βεβαίως για το συγκεκριμένο έτσι φαινόμενο, τη συγκεκριμένη είδηση, έκανε λόγο και ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος παρουσίασε και αναδημοσίευσε μία από αυτές τις φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Πρόκειται για τη βαθύτερη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί ποτέ, και σύμφωνα με τα όσα διαβάσαμε, ο διευθυντής της NASA, Bill Nelson, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία ουσιαστικά καλύπτει ένα μέρος του σύμπαντος, η αναλογία του οποίου μοιάζει σε ένα κόκκο άμμου σε απόσταση όσο το μήκος ενός χεριού. Καλύτερα όμως, νομίζω, θα μας εξηγήσει ο κύριος Χαρμανδάρης. Ακριβώς, το πήρες πάνω σου. Πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Χαρμανδάρη, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, διευθυντή αστεροσκοπίου του Σκίνακα και διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΗ. Η πάσα στον κύριο Χαρμανδάρη ποια είναι? Να μας δώσει να καταλάβουμε τι ήταν αυτή η φωτογραφία η οποία δημοσιεύτηκε και πραγματικά έχει προκαλέσει πλήθος εντυπώσεων, θετικών βέβαια. Κοιτάμε, θαυμάζουμε, αλλά δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο και την ιστορία. Και εμείς αυτό που κάνουμε είναι χάρη στη δική σας υποστήριξη. Θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε σκληρά έτσι ώστε να καταλάβουμε ακριβώς τι μας δείχνει αυτή η φωτογραφία. Πραγματικά είναι μια υπέροχη μέρα. Υπέροχη η συγκεκριμένη φωτογραφία. Σε εκατομμύρια δολάρια, ένα εντυπωσιακό ποσό. Ναι. Και επίσης ένα διαστημόπλιο το οποίο είναι το μεγαλύτερο. Ένα τηλεσκόπιο το οποίο είναι το μεγαλύτερο το οποίο έχει θέσει στο διάστημα ο άνθρωπος. 7 μήνες σχεδόν μετά την εκτόξευσή του έφτασε στο σημείο στο οποίο έπρεπε να φτάσει. Άνοιξε, ξεδίπλωσε τον καθρέφτη του, το μεγαλύτερο καθρέφτη τηλεσκοπίου που έχουμε στείλει στο διάστημα, σχεδόν 6-6,5 μέτρα. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις 15 ώρες περίπου, σύλλεξε αυτή τη φωτογραφία την οποία αναφέρατε πριν από λίγο και την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων παρουσίασε 2 μέρες πριν, όπως έχει το δικαίωμα ουσιαστικά να κάνει, μια που αυτός λίγο πολύ αποφασίζει πώς θα αξιοποιηθούν τα χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων πολιτών. Οπότε πραγματικά είναι μια υπέροχη μέρα για την αστρονομία, γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα από πλευρά τεχνολογίας. Και όλοι εμείς οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τα δεδομένα τα οποία θα μας δώσει, τις παρατηρήσεις τις οποίες θα κάνει και ο James Webb διαστημικό τηλεσκόπιο, είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι. Και στην Κρήτη εδώ η ομάδα φυσικά αστροφυσικής, αλλά και σε ολόκληρο το πλανήτη μας. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε τώρα στις ανοιχτές βραδιές του αστεροσκοπίου του Σκίνακα. Βασικός στόχος κατά κάποιο τρόπο είναι η εξοικείωση μικρών και μεγάλων σε θέματα που αφορούν την επιστήμη, που έχουν να κάνουν με την επιστήμη και έχουν να κάνουν και με την τεχνολογία. Για ακόμα ένα καλοκαίρι. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί φέτος, μετά από μία διακοπή 2 ετών λόγω της πανδημίας, υποδεχόμαστε και πάλι τους συμπολίτες μας, και όχι μόνο τους κατοίκους της Κρήτης, αλλά και τους επισκέπτες στην ισχύ το καλοκαίρι. Είχαμε ήδη 2 βραδιές, η μία ήταν την προηγούμενη Κυριακή, έχουμε άλλες 3 οι οποίες θα ακολουθήσουν. Και πραγματικά εγώ θα ήθελα να ενθαρρύνω σε όλους όσους δεν έχουν ευκαιρία να ανέβουν πάνω σε αυτή την υπέροχη κορυφή του Ψιλορίδη, να δουν το ηλιοβασίλεμα από εκείνη την κορυφή και μετά να κοιτάξουν μέσα από τα τηλεσκόπια μας τον υπέροχο ουρανό της Κρήτης. Νομίζω είναι μια μοναδική ευκαιρία, μικρή και μεγάλη, αξίζει τον κόπο να το κάνουν. Και όπως αναφέρατε, είναι κάτι το οποίο πραγματικά εμπνέει ειδικά τους νεότερους, όπως αναφέρουν μάλιστα και διάφορες μελέτες, μετά τους δεινοσαύρους, τα μικρά παιδιά, και ίσως και τα λίγο μεγαλύτερα, εντυπωσιάζονται περισσότερο από το διάστημα, τι υπάρχει εκεί έξω, τις αστρονομικές αποστάσεις. Και πραγματικά είναι μια
υπέροχη ευκαιρία η οποία δίνεται να δούμε τα όργανα τα οποία έχουμε, τα τηλεσκόπια μας από κοντά και να βιώσουν αυτήν την συνεχώς βελτιώμενη εκπαίδευση την οποία δίνουμε, εμπειρία την οποία προσφέρουμε και η οποία θα βελτιωθεί πολύ περισσότερο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια όταν ολοκληρωθεί και το αστεροσχολείο που χτίζεται στην κορυφή του Ξυλωρίτη στο Σχοίνακα, χάρη στις προσπάθειες του Δήμου Ανοβίων, και θα είναι μια ακόμη καλύτερη εμπειρία πνευματική για τους επισκέπτες μας. Κύριε Χαρμανδάρη, μιας και φαντάζομαι ότι έρχεστε σε επαφή και με άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα τόσο πολύ με την επιστήμη του διαστήματος, μετά από αυτές τις βραδιές, μετά από αυτές τις ξεναγήσεις που ανοίγεται μπροστά τους ένας άγνωστος για πολλούς κόσμους, έρχονται ξανά, ζητούν να μάθουν περισσότερα. Πόσο εντυπωσιασμένοι φεύγουν από εκεί? Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρετε, γιατί πραγματικά έχουμε τακτικούς επισκέπτες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τα Χανιά, για παράδειγμα, κάθε καλοκαίρι, επανειλημμένα. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο. Είναι μια πολύ ωραία εκδρομή, ειδικά για εμάς που βρισκόμαστε στο Ηράκλειο, να ανέβουμε πάνω στο βουνό μια Κυριακή βράδυ, να περάσουμε μετά να φάμε και κάτι έτσι ελαφρύ από τα λόγια, είτε ένα ωραίο γλυκό, είτε λίγο αντίχρηστο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και πραγματικά, ειδικά και ανεξαρτήτου ηλικίας, νομίζω και οι πιο μεγάλοι συμπολίτες μας, αλλά και οι νεότερες ηλικίες, έρχονται και το βιώνουν αυτό και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί ουσιαστικά εμείς βρισκόμαστε εκεί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, και είμαστε εκεί ουσιαστικά για να μεγαστούμε τον ενθουσιασμό που έχουμε για το σύμπαν και για τα τηλεσκόπια. Είναι κάτι το οποίο εμάς μας έπεισε να βάλουμε τις ενέργειές μας και να ασχοληθούμε επαγγελματικά γι' αυτό και θέλουμε εμείς οι ίδιοι να μοιραστούμε αυτή τη χαρά με τους συμπολίτες μας που έχουν έτσι λίγο περιέργεια για να δούμε τι υπάρχει εκεί έξω, λίγο πιο ψηλά από την ατμόσφαιρα της Γης, λίγο και το οποίο γίνεται εμφανές λίγο μετά τη δύση του ηλίου, αφού δούμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα από τα 1750 μέτρα. Λοιπόν, κύριε Χαρμανδάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία στο εγχείρημά σας. Η επιτυχία βέβαια είναι εξασφαλισμένη. Στηρίζουμε, το γνωρίζετε και εμείς, με τον τρόπο μας, από τη θέση μας. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ένα εγχείρημα το οποίο έχει στεφτεί με επιτυχία.